Ο κύριος Ορφανός είναι και πάλι μαζί μας και τον ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ραντεβού που κλείσαμε χθες τον αέρα που δεν ήταν προγραμματισμένο και σήμερα είναι εδώ για να συζητήσουμε αυτό το μάτς που είδαμε χθες το βράδυ στην Τούμπα. Και αν είδατε και το μάτς το βραδινό, κύριε Ορφανέ, θα συζητήσουμε και αυτό φυσικά. Αυτή τη φοβερή και τρομερή στιγμή στον Περναμπέο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα και πάλι Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Τι καλά να ήμασταν εκεί που είπες πριν, ημιτελικούς conference ή ακόμη και Europa League, αν εν πάση περιπτώσει είχαμε τη δυνατότητα. Ωραία θα ήταν να ήμασταν εκεί. Βέβαια. Και να μιλάμε, ναι? Και να μιλάμε γι' αυτό και να μην μιλάμε τώρα για το αν μας στενοχώρησε το ότι χάσαμε από τον Ολυμπιακό και πανηγύρισε ο Ολυμπιακός μέσα στη Τούμπα το πρωτάθλημα. Το να μην συζητάμε τη στενοχώρια που έχει ο κόσμος σε σχέση με το, με τον τελικό του κυπέλου και σκέφτεται πλέον αν θα πάει και δεν θα πάει. Να μην συζητάμε όλα αυτά τα μίζερα και να είμαστε εκεί και να λέμε τι ωραία θα δούμε το βράδυ τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά ενός ευρωπαϊκού θεσμού. Θα ήταν το μάτς στην Τούμπα και θα λέγαμε ΠΑΟΚ Φέγενορτ τώρα. Έτσι στο παιχνίδι και να δούμε ποιος θα πάει στα τύρανα στο τελικό, ναι. Έτσι, αυτό που λέγαμε χθες, μην νομίζετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι στις λεπτομέρειες. Και επειδή, εντάξει, εμείς δεν είχαμε καταφέρει κάτι όλα αυτά τα χρόνια να φτάσουμε τόσο μακριά σε ένα θεσμό, βλέπουμε ότι θέλει λίγο ακόμη, μία προσπάθεια ακόμη, για να φτάσουμε και οργανωτικά, αλλά θα έλεγα και στις επιλογές κάποιων παιχτών, για να φτάσουμε εκεί που, τέλος πάντων, να μην πω ονειρευόμαστε, αλλά θα θέλαμε να είμαστε και να βλέπουμε την ομάδα μας. Ναι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς, δεν διαφωνώ καθόλου. Λοιπόν, καταρχάς τα είδατε και τα δύο, και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το βραδινό το είδατε, δεν πιστεύω το χάσατε. Τα είδα και τα δύο, ναι. Και εν πάση περιπτώσει να ξεκινήσω από το δικό μας. Ενώ μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, ενώ φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν αυτός ο Ολυμπιακός που περιγράψαμε χθες, αυτός που τα τελευταία πολλά παιχνίδια είχε δημιουργήσει ανησυχίες και στην ίδια τους την ομάδα και στον πρόεδρό τους και στον κόσμο τους και είχαν θέματα, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα και στα πολιτήρια. Τελικά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ένας Ολυμπιακός διαφορετικός. Εγώ πιστεύω, ειλικρινά το λέω αυτό, ότι η απουσία του Κρέσπο στο διάστημα αυτό, τουλάχιστον του πρώτου 20 λεπτού, 25 λεπτού δευτέρου ημιχρόνου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το λέω αυτό γιατί είχα μια συζήτηση με ένα φίλο ο οποίος μου έλεγε ότι αν ήταν καλά ο Μιχαλίδης δεν είναι βασικός ο Κρέσπο κτλ. Δεν είναι έτσι. Ο Κρέσπο είναι μια αξία που φέτος είχε πολλούς τραυματισμούς, εγώ πιστεύω λόγω ηλικίας, επειδή είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει μέσα στο παιχνίδι, είναι ταχύς και αυτό πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα σε ποδοσφαιριστές κάποιας ηλικίας στους μυς. Εν πάση περιπτώσει, το λέω αυτό με την έννοια της εμπειρίας περισσότερο και λιγότερο σε όλα τα άλλα. Η ουσία είναι ότι κατάφερε ο Ολυμπιακός να γυρίσει το παιχνίδι και μετά, εντάξει, δεν θα συμφωνήσω απόλυτα με τον προπονητή που είπε ότι άδειασαν τα παιδιά, ότι δεν είχαν ψυχικά αποθέματα, ότι ήταν σε μια κατάσταση, τέλος πάντων, πορεσμού, θα έλεγα, από όλα τα παιχνίδια που έγιναν τη χρονιά, γιατί αν σκεφτούμε ότι στο ξεκίνημα τουλάχιστον του παιχνιδιού είχαμε 8-9 παιδιά τα οποία, ας πούμε, δεν ήταν βασικοί, δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό και δεν μπορεί να ισχύει και σαν λογική της ομάδας μας. Έτσι. Είμαστε μια ομάδα η οποία, έχοντας εκεί τον κύριο Σαββίδη που βοηθάει και, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι λύνει όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα, θέλουμε να έχουμε φιλοδοξίες και νομίζω και τα παιδιά που είναι, έστω και αν είναι δεύτερες επιλογές, έτσι, δεν θα ήθελα να τους χαρακτηρίζω έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει από την αγωνιστική τους παρουσία στην ομάδα, το λέω, δηλαδή το ότι είχαν παίξει λιγότερα παιχνίδια, θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη δίψα και
να μην αναφερόμαστε σε παίχτες που έλειπαν από την ομάδα, όπως ήταν ο Αγούστο, όπως ήταν ο Ελκαντουρί, παίχτες που θα μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα ή ο Μπίσεσβαρ ενδεχομένως κτλ. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό και ίσως στη συνέχεια αυτού που λέγαμε χθες να είναι ακόμη μια μεγαλύτερη αφορμή το χθεσινό παιχνίδι για να δούμε τα πραγματικά προβλήματα, τα αγωνιστικά εννοώ, που υπάρχουν στην ομάδα, ναι, και να επιδιώξουμε έγκαιρα να βρούμε τις λύσεις για την επόμενη σεζόν. Κύριε Φανέ, στο... Αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε η φετινή σεζόν, έτσι, απλά το λέω ότι να μην μείνουμε στα αρνητικά του χθεσινού παιχνιδιού, απλά αυτά να είναι μια παρακαταθήκη, μια βάση για να μπορέσουμε να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα αγωνιστικά και την επόμενη χρονιά. Όταν λέτε ότι μια ομάδα, και συγκεκριμένα, το άκουσα που το είπατε πριν και μου κάνει εντύπωση, το ακούω συχνά, απλά τώρα μου δίνετε ευκαιρία να το ακούσω από κάποιον ειδικό. Όταν μου λέτε ότι άδειασε η ομάδα ή άδειασαν οι παίχτες, τι είναι αυτό, πώς το λέτε ρε παιδί μου, επειδή έχετε και καμιά 500.000 χιλιόμετρα στους αγωνιστικούς χώρους και στα αποδυτήρια εσείς, τι εννοείτε? Εντάξει, το είπε ο προπονητής. Ναι, το είπε ο προπονητής. Το έχετε νιώσει εσείς ποτέ αυτό, σαν ποδοσφαιριστής? Άκουσα και τη μετάφραση που έκανε, τον άκουσα και στα αγγλικά που το είπε και άκουσα και τη μετάφραση. Ναι. Αυτό ακριβώς εννοούσε, ότι οι ποδοσφαιριστές ήταν άδειοι, δεν είχαν δηλαδή τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσουν. Αλλά λέω και έκανα την ένστασή μου. Αυτό, στο γεγονός αυτό θέλω ότι... να μου αναλύσετε. Τι σημαίνει αδειάζει? Εσείς το έχετε νιώσει στην καριέρα σας ποτέ αυτό σε κανένα μάτς? Όχι. Πώς είναι να το νιώθω? Θα μου πει κάποιος, μα εσείς δεν παίζατε παραπάνω από 40 παιχνίδια το χρόνο. Έχει δίκιο και σε αυτό. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, αυτό πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα των δυνάμεων. Εκεί αδειάζω από δυνάμεις και εντάξει, μόνο. Ειδικά θα πω κάτι τώρα που επιτρέψτε μου να το πω έτσι, αλλά οι παλιότεροι το ξέρουν αυτό και δεν έχει αναφερθεί ποτέ. Εγώ ήμουν από τους πιο γυμνασμένους ποδοσφαιριστές που εκείνη την εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήμασταν 2-3 οι οποίοι όταν πηγαίναμε σε εθνικές ομάδες μας κυνηγούσαν από πίσω οι υπόλοιποι παίκτες. Θέλω να πω, δεν είχα θέμα δυνάμεων, έτσι το λέω σαν αναφορά ότι πραγματικά εγώ δεν μπορούσα να το νιώσω, και αν θέλετε, αν θα δείτε στατιστικά, πολύ μεγάλο ποσοστό των γκολ που είχα πετύχει ήταν στο τελευταίο 20 λεπτό. Για το λόγο αυτό που είπατε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μην μιλάμε για τον εαυτό μας, ας μιλήσουμε για τα σημερινά παιδιά. Αν το έχετε νιώσει, για να το καταλάβω και εγώ, να καταλαβαίνω έναν προπονητή όταν το λέει, τι εννοεί. Δεν το καταλαβαίνω εγώ όταν το λέει. Για έναν επαγγελματία. Εκείνο που θα μπορούσα εγώ να ερμηνεύσω, είναι ότι η συνεχής πίεση για το αποτέλεσμα δημιουργεί κάποια στιγμή έναν, θα έλεγα, όχι κορεσμό, ούτε καν εφησυχασμό, αλλά μία λειτουργία, να κοιτάξω, να διαχειριστώ τον εαυτό μου, μήπως τυχόν κάποια στιγμή νιώσω κόπωση, μήπως τυχόν οι δυνάμεις μου δεν μου φτάνουν, επειδή παίζω Κυριακή Τετάρτη εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχω τις ίδιες παραστάσεις. Καμιά φορά δεν λέμε ότι πάρτε ρε παιδιά ένα τριήμερο, πάντε ξεκουραστείτε, πάντε σε ένα βουνό. Να αδειάσετε το κεφάλι σας. Ναι. Να αδειάσετε, αυτό ακριβώς. Πιστεύω αυτό εννοούσε ο προπονητής, έτσι. Και βέβαια επαναλαμβάνω, επειδή πολλά από τα παιδιά που παίζανε δεν είχαν πάρα πολλές συμμετοχές, γι' αυτό είπα ότι δεν συμμερίζομαι ακριβώς την άποψη. Τώρα, για να το είπε ο κ. Λουτσέσκου, πιθανότατα κάτι να έχει δύο άνθρωποι, έτσι. Εμείς είμαστε απ' έξω και αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε χωρίς να ξέρουμε και συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Αλλά ο κύριος σε κάθε Λουτσέσκου... περίπτωση, για να πάμε παρακάτω, πρέπει για τη συνέχεια να ξαναγεμίσουμε. Και να ξαναγεμίσουμε, γιατί εκτός από το ότι πρέπει να κλείσουμε τη σεζόν με ένα ευχάριστο κλίμα, έχουμε και τον μεγάλο τελικό κάτω, που νομίζω καμία δικαιολογία δεν θα υπάρχει εκεί. Ό,τι και αν συμβαίνει, όσοι παίκτες και αν λείπουν και όποιοι είναι τραυματισμένοι και δεν μπορούν να αγωνιστούν ενδεχομένως, που εύχομαι να μην είναι κανένας. Έτσι, άρα πρέπει, επαναλαμβάνω,
το χθεσινό παιχνίδι να κρατήσουμε κάποια στοιχεία που να μας βοηθήσουν για τη συνέχεια και όχι να με ψημερώνουν, γιατί παρακολουθώ λίγο και από το πρωί, υπάρχει μια αγρίνια στον κόσμο με τα ραδιόφωνα. Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι, κύριε. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Γι' αυτό εγώ, ας πούμε, από τη δική μου την πλευρά στέλνω ένα μήνυμα και λέω ότι ας μην το δούμε από την αρνητική του πλευρά, ας δούμε τι μπορούμε να κρατήσουμε από το παιχνίδι για να διορθώσουμε στη συνέχεια, ούτως ώστε να κλείσουμε την αγωνιστική σεζόν με χαρά και εν πάση περιπτώσει με αισιοδοξία και για την επόμενη η οποία θα έρθει. Έχω μία ερώτηση με δύο σκέλη. Η πρώτη είναι, αν μπορείτε, επειδή νιώθετε, γιατί το έχετε κάνει, για αυτό σας είπα πριν ότι έχετε χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα στα ποδητήρια και στους αγωνιστικούς χώρους, αν μπορείτε να μας μεταφέρετε τι συζητάνε οι παίχτες στα ποδητήρια σε ένα τέτοιο παιχνίδι, και μιλάω για τα χθεσινά, για το χθεσινό ημίχρονο στην Τούμπα, και μετά όταν ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, το μάτς είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ προηγείται, βγαίνει η ομάδα του ΠΑΟΚ, βγαίνει και η ομάδα του Ολυμπιακού και ένα 20 λεπτό προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να καταλάβει τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο και ο Ολυμπιακός εμφανίζεται σαν τη Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο με τη Βιγιαρεάλ. Γιατί εμένα έτσι μου φάνηκε, φορούσε και κόκκινα, έτσι μου φάνηκε ο Ολυμπιακός. Λίγο παραπάνω από το κανονικό είναι τέλος πάντων η αίσθηση μου είναι αυτή. Ναι. Έχεις δίκιο. Εγώ θα πω ότι στο παιχνίδι αυτό είμαι σίγουρος ότι στο ξεκίνημα τα παιδιά είχαν στο μυαλό τους ότι να κερδίσουμε, να πάρουμε το παιχνίδι, τέλος πάντων να αποδείξουμε ότι κακώς από νωρίς βγήκαμε εκτός μάχης του πρωταθλήματος, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι μην κοροϊδευόμαστε. Κανένας δεν πίστευε ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει τα 5 παιχνίδια και εμείς θα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και θα πάρουμε το πρωτάθλημα, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα, μην κρυβόμαστε. Βοήθησε και ο προπονητής αυτό. Μια δήλωση που έκανε μετά το Ιωνικός ΠΑΟΚ. Το συζητούσαμε πριν αυτό. Εκείνο το οποίο μου έκανε όμως εντύπωση είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Να ερμηνεύσω δεν μπορώ. Μπορώ να κάνω μια-δυο παρατηρήσεις μόνο. Πρώτον να πάω στον αντίπαλο και να πω ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες αλλαγές, τις οποίες πιθανότατα μέχρι να συνειδητοποιήσουμε και εμείς και ο προπονητής ενδεχομένως, οι αλλαγές αυτές που έγιναν, που άλλαξαν την δυναμικότητα και τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός μπήκε στο παιχνίδι, ήταν αυτό το διάστημα που εμείς φανήκαμε να είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Από την άλλη μεριά ίσως να υπήρχε και ένας εφησυχασμός, γιατί η αλήθεια είναι δεν ήμασταν πολύ καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, έτσι ήμασταν καλύτεροι από τον Ολυμπιακό, φαινόταν ότι μπορούμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Αν κάναμε και ένα δεύτερο γκολ έτσι με μεγαλύτερη ίσως σιγουριά. Μα ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο ίσως ήταν ο Ολυμπιακός που βλέπουμε σχεδόν στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος και λέμε πώς ακριβώς είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να παίρνει το πρωτάθλημα τόσο νωρίς. Λοιπόν, όπως εμείς το σκεφτήκαμε έτσι απ' έξω, μπορεί και τα παιδιά μέσα στα ποδητήρια έτσι να σκεφτόταν. Ότι αυτός ο Ολυμπιακός που είδαμε δεν μπορεί να μας κερδίσει. Και να μπήκανε με έναν εφησυχασμό, μια νοοτροπία, όχι με την ίδια πάντως που μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Αυτές τις δύο παρατηρήσεις μόνο μπορούμε να κάνουμε και να πούμε ότι γι' αυτό εμφανιστήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με αυτόν τον τρόπο που βγήκε η ομάδα έξω, παρότι μετά με κάποιες διορθωτικές κινήσεις που πήγε να κάνει ο κύριος Λουτσέσκου, η ομάδα ήταν λίγο καλύτερη, βελτιώθηκε, αλλά δεν μπόρεσε να έχει αυτό που ήθελε τελικά το αποτέλεσμα. Θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο για αυτήν την υπερπαραγωγή που κράτησε μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα χθες το βράδυ, γιατί μιλάμε και για κοίμια περίπτωση τώρα, κάνουμε κριτική στον ΠΑΟΚ, αλλά αν ήμασταν αυτή τη στιγμή, κύριε Ορφανέ, στον Λίμπερο 107,4 της Αγγλίας, τι θα λέγαμε για τη Μάντσεστερ Σίτι? Ναι. Τι θα λέγαμε? Καταρχήν να ξεκινήσω ότι διαψεύστηκα. Είπα ότι θα περάσει η Μάντσεστερ. Θα πω ότι είχα μια βεβαιότητα. Βέβαια δεν παίζω στοίχημα, να ξέρετε, έτσι, για να μην με παρεξηγήσει κανένα. Ναι, ναι. Δεν παίζω στοίχημα. Λοιπόν, είχα μια βεβαιότητα ότι θα περάσει η Μάντσεστερ Σίτι, γιατί είχα την αίσθηση ότι είναι
πιο ομάδα από τη Real. Mm-hmm. Και κάτι το οποίο νομίζω φάνηκε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Υπήρχε όμως ένα περίφημο δεκάλεπτο, έτσι, το οποίο έδειξε τι σημαίνει να είσαι μεγάλη ομάδα, όχι σήμερα, διαχρονικά. Τι σημαίνει αυτό που λέμε και συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε σαν έκφραση, το μέταλλο μιας μεγάλης ομάδος, mm-hmm. η οποία έχει πάρει τίτλου Champions League και τα λοιπά, και μιλάω για τη Real. Και βέβαια, επειδή άκουγα και μέσα από το γήπεδο όταν έληξε το παιχνίδι, έληξε η κανονική διάρκεια στα 90 λεπτά, ναι, ναι. Και ήταν 1-1 και από τα μεγάφωνα του γηπέδου φώναζε αυτός, τέλος πάντων, που είχε τα μεγάφωνα, ναι. Ότι 6 λεπτά έμειναν και το φώναζε με ένα τέτοιο τρόπο και ο κόσμος είχε έναν ενθουσιασμό και μία πίστη ότι αυτά τα 6 λεπτά του ήταν αρκετά για να ανατρέψει το 1-1, το οποίο δεν του έδινε την πρόκριση, ενώ δεν έδινε στην ομάδα την πρόκριση. Ναι. Και πιστεύω ότι αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η φλόγα, ήταν αυτό που έκαψε τη Manchester City, η οποία, επαναλαμβάνω, στη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν καλύτερη ομάδα. Όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό ο κόσμος χαίρεται και αγαπάει το ποδόσφαιρο. Μπορούν τα πάντα να ανατραπούν και να φτάσουμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή ίσως για ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, ίσως και το καλύτερο παιχνίδι της σεζόν, ξεχνώντας και το προηγούμενο 4-3 που έγινε. Άλλη υπερματσάρα. Μιλήσαμε, ναι, αρκετά για τα 20 λεπτά του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο χθες και καλώς κάναμε, γιατί αυτό ήταν το σημείο του παιχνιδιού. Αλλά αν πάμε στη διαδικασία τώρα να μιλήσουμε για τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη ο ΠΑΟΚ με τη Manchester City? Φυσικά ποιοτικά στον αγωνιστικό χώρο, εντάξει, δεν συγκρίνονται. Οκ. Okay. Και το budget να πούμε και άλλα. Εκεί όμως και αυτή η ομάδα, με το τεράστιο budget, με την τεράστια ποιότητα, με τον προπονηταρά αυτό που έχει στον πάγκο, σε 6 λεπτά χάνεται. Στο 90 τρώει τον γκολ. Αυτό ήθελα ακριβώς να πω, ότι παρασύρθηκε η Manchester στο ρυθμό τον οποίο δημιούργησε, και γι' αυτό έκανα αναφορά στον κόσμο. Ο κόσμος, το γήπεδο, η ατμόσφαιρα και ο Ροντρίγκο, ο οποίος πέτυχε τα 2 γκολ, ο οποίος είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, αναδείχθηκε μέσα από αυτό. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω στον εαυτό μας και ας σκεφτούμε 20άριδες, 19άριδες, 21, 22 χρονών, πώς νιώθαμε γενικότερα για τη ζωή. Αυτό εγώ αισθάνθηκα όταν είδα αυτό το πράγμα να παρασύρει σαν καταιγίδα τη Manchester, η οποία έλεγα χθες ότι ο Κλοπ έλεγε ότι κερδίσαμε την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Μπορεί να το έλεγε για να υπεραμυνθεί το ότι και η Liverpool είναι μεγάλη ομάδα που κέρδισε την καλύτερη ομάδα, μπορεί να το έλεγε από λόγους σκοπιμότητας. Αλλά είναι πολύ κοντά στην αλήθεια. Είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες στον πλανήτη. Έτσι. Και παρέσυρε ακόμη και αυτήν την ομάδα. Ακόμη και τον προπονητή, ο οποίος καθόταν στον πάγκο και δεν ήξερε τι να κάνει, πώς να τα αντιμετωπίσει. Όντως, αυτό θέλω να πω ότι. Ναι, το ποτάμι που λεγόταν Real, και ειλικρινά χαίρομαι, ειλικρινά, παρότι διαψεύστηκα, είπα στις προβλέψεις μου, mm-hmm. χαίρομαι γιατί αυτή η ομάδα, η Real, δεν είχε δημιουργήσει την αίσθηση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά ότι ήταν αυτή που είδαμε σε αυτό το δεκάλεπτο. Και χαίρομαι γιατί θέλω οι μεγάλες ομάδες, αυτές που λέμε μεγάλες ομάδες, ας πούμε και η Μπαρτσελόνα και η Παρίσι Σεντζερμέν και όλες αυτές οι ομάδες, να μας δίνουν την εικόνα του τι θα πρέπει να θέλουμε και εμείς από τις δικές μας ομάδες. Τώρα είναι ουτοπία, έτσι, να κάνω τέτοιες συγκρίσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλεις όταν βλέπεις κάποιον να είναι στην κορυφή και λες, γιατί να μην μπορώ κι εγώ να φτάσω εκεί. Βέβαια. Ή να το πάω διαφορετικά. Τι μπορώ να κάνω για να βελτιωθώ ούτως ώστε να πλησιάσω εκεί. Αυτό εμένα μου δώσει σαν αίσθηση. Έτσι. Και να πω και μια παρατήρηση ακόμη, mm-hmm. να μην ξεχνάμε, πριν το 1-1 έχασε 2 καταπληκτικές ευκαιρίες εκεί με τον Γκρίλις που έγιναν 2 φάσεις. Μία, ναι, από τον, ναι, τερματοφύλακα, μπράβο, και την άλλη από τον αμυντικό, με 2 αποκρούσεις από τον τερματοφύλακα και από τον αμυντικό μαζί. Δηλαδή να μπορούσε, θα είχε γίνει 2-0 το παιχνίδι και δεν θα συζητούσαμε καθόλου πια για αυτό το πράγμα που βέβαια. Είδαμε. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, και να κρατήσουμε αυτή την εικόνα
για την αγάπη που έχουμε για το ποδόσφαιρο. Τελευταία ερώτηση, κύριε Ορφανέ, έχουμε μόνο ένα λεπτό. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε, εγώ το πιστεύω, αλλά θέλω να ακούσω εσάς. Αν πιστεύετε ότι αυτή η αλλαγή που έγινε στους κανονισμούς και όσον αφορά στο εκτός έδρας γκολ βοηθάει ή βοήθησε στο να βλέπουμε τέτοια παιχνίδια φέτος. Αν αυτή δηλαδή η απόφαση των υπευθύνων να μην μετράει διπλό παράδειγμα του χάρη 1,5 το εκτός έδρας γκολ έχει βοηθήσει τα παιχνίδια που βλέπουμε, ας πούμε, τα διπλά παιχνίδια. Ναι, είναι αλήθεια ότι όλοι ευνηδιαστήκαμε όταν μάθαμε για αυτόν τον κανονισμό, γιατί το να παίξει εκτός έδρας, ας πούμε, θα αναφέρω ένα παράδειγμα ότι έγινε μία αναφορά, νομίζω στον Λεβαντόφσκι, ότι έσπασε το ρεκόρ που είχαν τρεις ποδοσφαιριστές με 18 γκολ εκτός έδρας, έτσι, κάποιων άλλων ποδοσφαιριστών στη Γερμανία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πετύχεις γκολ εκτός έδρας. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό, η κατάργηση δηλαδή του εκτός έδρας γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ότι βοηθάει τις ομάδες να παίζουν λίγο πιο απελευθερωμένα και όχι με τη σκέψη του να πάρουν ένα αποτέλεσμα το οποίο θα πάνε να το διεκδικήσουν στην έδρα τους. Και θα κάνω μία αναφορά και κλείνω σε αυτή τη τοποθέτησή μου. Έτσι νομίζω σκέφτηκε και ο κύριος Λουτσέσκου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο κύπελο στην Τούμπα, για να πάει να πάρει την πρόκριση στο Καραϊσκάκης. Όπου εκεί μετρούσε. Δεν ήθελε να δεχθεί γκολ, γιατί πίστευε ότι με τον ένα ή άλλο τρόπο είτε δεν θα βάλει ο Ολυμπιακός πολλά γκολ για να έχει πρόβλημα στο Καραϊσκάκης, είτε γιατί θα βάζαμε εμείς ένα γκολ και δικαιώθηκε. Έτσι. Θέλω να πω ότι πολλές φορές αυτή η αλλαγή τον κανονισμό και η συγκεκριμένη αλλάζει και το σκεπτικό και τη στρατηγική και των προπονητών. Κύριε Ορφανέ, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική ανάλυση και των δύο αγώνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.